Θέλετε να πείτε ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν δύο μήνες, γιατί εμείς τόσο θέλουμε. Θέλουμε έξι μήνες να κάνουμε συνέδριο και να ζητάμε για να βγάλουμε αρχηγό. Να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να κυβερνήσει έξι μήνες να κάνουμε και εμείς τις διαδικασίες μας όπως τις θέλουμε. Αλλιώς. Με λάθη, με έτσι, με αλλιώς. Αν δεν μπορούν και θέλετε να μας πείτε. Συγγνώμη, θέλετε... τι λέτε, κυρία Βουλτούση. Λέω το εξής. Θέλετε έξι μήνες καιρό για να βγάλετε όσο αρχηγό. Θέλουμε. Ακούστε, δεν λέω αυτό. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κυβερνήσει τουλάχιστον 6 μήνες. 6 μήνες και ένα χρόνο να σας δώσουμε, δεν μπορείτε να βγάλετε ούτε αρχηγό. Εδώ έφτασε ο Βορύδης, έφτασε ο Βορύδης να προτείνει το Σαμαρά, κυρία Βουλτούση. Να βγάλουμε τους σκελετούς από τις... Κυρία Τσαπανίδου, λέω ότι είναι τα σκυλιά δεμένα, εννοείται. Όχι. Ο δρόμος και τα σκυλιά δεμένα, να κάνει ό,τι θέλει η κυβέρνηση τώρα. Δεν κάνει ό,τι θέλει, έχει πολύ σκληρή αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Ζήτησα εδώ 6 μήνες να κυβερνήσουν. Με συγχωρείτε, τους λέω είστε ανίκανοι να κυβερνήσει και 6 μήνες. Όχι, δεν ζήτησα. Κανονικά δεν έπρεπε να κυβερνάνε καθόλου αυτοί οι άνθρωποι. Αφού όμως με το ψέμα υπέκλεψαν την ψήφο του λαού. Μάλιστα. Και ξέρετε, η ψήφος δεν αλλάζει σε 8 μήνες, τους ρωτάω 6 μήνες. Δύο μήνες μπορείτε να μείνετε στην εξουσία. Δεν μπορούνε. Μόλις ψηφίστηκαν δύο μήνες, αρχίσατε πάλι να λέτε πού είναι η εναλλακτική. Αφήστε μας να ησυχάσουμε λίγο. Υπάρχει ένα ωραίο σύνθημα παλιό, κυρία Τσαπανίδου, που λέει αυτοί θα ψάχνουν για αρχηγό και εμείς θα εσέχουμε πρωθυπουργό. Αυτοί φωνάζανε να φύγετε, δεν σας θέλουμε στα μάτια μας. Στα μάτια μας και τώρα λένε ελάτε να κάνουμε συνένεση, να μας βοηθήσετε. Κύριοι και κυρίες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ βγάλαμε το Σαμαρά. Ο Βορύδης πρότεινε να επανέλθει ο Σαμαράς. Να βγάλουμε, πάρα να βγάλουμε τις βρικόλακες μέσα. Κυρία Βούλτευση και κύριε Παλαούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.